Με την ανοιξιάτικη σεζόν του 2019 να φτάνει στο τέλος της, ένα πράγμα φωνάζει όλος ο κόσμος. Φέρτε γρήγορα την καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, δυστυχώς η ανοιξιάτικη σεζόν δεν είχε αρκετές ξεχωριστές σειρές και οι περισσότεροι fans δώσανε βάση σειρές που ολοκληρώνονταν από την προηγούμενη, όπως το Τάτε Νογιούσα, το Καρακούρι Σέρκους και τον Τωρορό. Η αλήθεια είναι ότι μου στάθηκε αρκετά δύσκολο να εντοπίσω 6 σειρές που μου άρεσαν, αλλά τελικά τα κατάφερα. Η μόνη διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι θα αποφύγω ενδιάμεσες διακοπές και αντίθετα θα μιλάω συνεχόμενα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση. Καλύτερο από το να ξεκινήσουμε τη νέα άνιμε σεζόν με μια αθλητική σειρά. Το Diamond No Ace επιστρέφει με μια ολοκένουργια σεζόν, συνεχίζοντας την ιστορία ακριβώς από εκεί που είχε σταματήσει η πρώτη. Με τους πρωταγωνιστές μας να έχουν μεγαλώσει και με νεοσύλλεκτους να εμφανίζονται, ο Eijun παίρνει το ρόλο του Senpai και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αρχίσει να εμπνέει σεβασμό. Η σειρά είναι ένα αγνό baseball άνιμε, άρα αν το σπορ δεν σου τραβάει την προσοχή και δεν έχεις τη διάθεση να καθίσεις να δεις 51 επεισόδια από την πρώτη σεζόν ώστε να καταλάβεις τι γίνεται με αυτούς τους χαρακτήρες, μάλλον θα ήταν καλύτερο να την αποφύγεις. Η προπόνηση σε αυτή τη σειρά είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική γίνεται, το οποίο σημαίνει ότι οι χαρακτήρες βελτιώνονται σταδιακά και δεν παίρνουν power-ups ένα επεισόδιο στυλ κουρόκονο μπάσκετ και οι αγώνες είναι αγνοί και οι περιγραφές τους λεπτομερέστατες. Ένα πραγματικό διαμάντι για τους sports anime fans, αλλά μια αρκετά αδιάφορη σειρά για όλους τους υπόλοιπους. Και μιας και μιλάμε για διαμάντια, ας μιλήσουμε για το Magmel of the Blue Sea. Ή όπως το ξέρουν οι περισσότεροι fans, η σειρά που δεν είδε κανένας γιατί κανένας δεν ήθελε να τη μεταφράσει. Φανταστείτε τον κόσμο του Hunter x Hunter και φανταστείτε μια σειρά βασισμένη μόνο στο Chimera Ant, με πρωταγωνιστή έναν σωματοφύλακα, κάθετος δασοφύλακα, κάθετος cool παιδί που χειρίζεται μαύρους κεραυνούς που του επιτρέπουν να δημιουργεί τα πάντα από το τίποτα και έχει ως βοηθό ένα λόλι και αυτό είναι το Ganzino Magmel. Μια σειρά με 13 επεισόδια που αναφέρονται στις περιπέτειες του Ίνιου και τη Zero, όπου μη σας ξεγελάνε τα φωτεινά χρώματα, στην πραγματικότητα η σειρά είναι πολύ σκοτεινή. Αν ό,τι είπα σας κινεί το ενδιαφέρον, τότε ρίξτε μια ματιά. Αν πάλι όχι, απλά δείτε το απίστευτο opening της σειράς και σταματήστε εκεί. Μια σειρά όμως που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσετε είναι το Carol and Tuesday. Από το Shinichiro Watanabe έρχεται ένα ολοκένουργιο άνιμε όπου μας κάνει να αναρωτιόμαστε. Σοβαρά τώρα? Όχι σοβαρά. Υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κάνει αυτός ο τύπος και να μην είναι πανέμορφο? Η ιστορία ακολουθεί δύο κοπέλες που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικές οικογένειες και έχουν όνειρο να γίνουν μουσικοί. Η μουσική τους έχει πολύ συνέστημα και οι δυο τους έχουν επίσης πολύ ταλέντο. Αλλά δυστυχώς η πορεία για την κορυφή δεν είναι εύκολη, αλλά ούτω ομαλή. Αν και η ιστορία θα μπορούσε να διαδραματίζεται στο παρόν και οι κοπέλες να ξεκινούν την καριέρα τους από χαμηλά μαγαζάκια και σιγά σιγά να ανεβαίνουνε, με το Shinichiro Watanabe στο πιδάλιο, αυτό δεν είναι αρκετό. Βρισκόμαστε στο μέλλον, βρισκόμαστε στον Άρη, η τεχνολογία είναι απίστευτα προηγμένη, γίνονται συνεχώς αναφορές σε social media και στο πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις να τα αξιοποιείς και το αποκορύφωμα από όλα τα άλλα είναι... Έχει ταλέντο. Όπου οι δύο πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με κάθε νούμερο με αξιόλογους καλλιτέχνες όπως ο Σάκης, η System of a Down και πολλοί άλλοι που όπως και αυτές έχουν πάθος και θέληση να πετύχουν. Πραγματικά ανυπομονώ για το spin-off της σειράς, όπου ο Μουζουράκης θα λέει ένα από τα απίστευτα ανέκδοτά του. Είναι ένας τύπος μέσα μπαρ, πάει στον μπαρ μας, λέει λοιπόν θέλω ένα φραπέ, αλλά απλώς ξαναδείς. Θέλω κάτω να είναι σκέτος. Απ' τη μέση, στη μέση θέλω να είναι μέτριος με λίγο, με μια σταγόνα γαλατάκι και πάνω θέλω να είναι γλυκός με γάλα. Μαθαίνει πλάκα ο τύπος, λέει, συγγνώμη λέει κύριε, μήπως είστε πυροσβέστης. Λέει αυτός που το κατάλαβες, απ' τη στολή. Το Attack on Titan επιστρέφει με μια ακόμη πανέμορφη σεζόν, φέρνοντας αντιμέτωπους τον Dio και τον Jotaro. Jotaro! Η μάχη που περιμέναμε τόσα χρόνια έφτασε και ξεπερνάει τους πάντες και τα πάντα. Άψογο animation, μοναδικό soundtrack, και επιτέλους αποκαλύπτεται η αλήθεια για τους Τιτάνες. Αν είστε από τα άτομα που περιμένατε να δείτε τι θα γίνει στο υπόγειο,
τι είναι αυτό το κλειδί και τι παίζει με τους Τιτάνες, η ώρα σας έφτασε. Πραγματικά, μια πάρα πολύ ωραία, αν και σύντομη σεζόν, που αποτελεί μια άψογη μεταφορά του μάγκα του Χάτζιμε Ισιγιάμα, με μοναδικό μειονέκτημα ότι απλά ήρθε πάρα πολύ αργά. Ναι, απλά αυτό. Αν είσαι από αυτά τα άτομα τα οποία δεν έχουν ακουμπήσει ποτέ το μάγκα και κατάφεραν να κρατηθούν και να μην ψάξουν τι γίνεται συνέχεια της ιστορίας, τότε αυτή η σεζόν είναι ό,τι καλύτερο για σένα. Αν δεν είσαι όμως ένας από αυτούς, τότε ο πολύς καιρός που έχει περάσει από τότε που έγιναν αυτές οι αποκαλύψεις, μάλλον θα έχει ηρεμήσει το hype σου. Το μόνο όμως hype το οποίο δεν ηρέμησε ποτέ, γιατί ποτέ δεν πήραμε αρκετό υλικό, είναι το One Punch Man. Ο άντρας μιας μπουνιάς επιστρέφει σε μία νέα σεζόν που όλοι, μα όλοι, μα όλοι, περίμεναν ότι θα είναι σαβούρα. Με το άνιμε να έχει δοθεί σε ένα διαφορετικό στούντιο και με πηγές να αναφέρουν συνεχώς ότι η παραγωγή του άνιμε του One Punch Man ήταν βιαστική, οι καταστροφολόγοι είχαν ορίσει ότι η σεζόν απλά θα ήταν για τα μπάζα. Οι fans που περιμένανε τόσα χρόνια για μια δεύτερη σεζόν κλαίγανε και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ένα teaser το οποίο δεν έδειχνε καθόλου animation. Όλα δείχνανε χαμένα και το αποτέλεσμα ήταν μια πάρα πολύ καλή σειρά που, αν και δυστυχώς στον οπτικό τομέα δεν ήταν αντάξια της πρώτης, κατάφερε να μας διασκεδάσει και να μας δώσει κάτι αρκετά ποιοτικό. Ναι, το τεράστιο έγκλημα αυτής της σειράς είναι ότι η πρώτη είχε χαϊπάρει τόσο πολύ τον κόσμο που κυριολεκτικά ό,τι και να έβγαινε δεν θα ευχαριστούσε με τίποτα κανέναν. Αλλά αντιθέτως με την πρώτη σειρά, όπου, αν και πανέμορφη στον οπτικό τομέα, υπέφερε από το γεγονός ότι είχε ένα αστείο το οποίο το χρησιμοποιούσε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Η δεύτερη σεζόν πλεονεκτεί στο ότι ο Σαϊτάμα δεν είναι το επίκεντρο της ιστορίας, αλλά αντίθετα δίνεται βάση στους υπόλοιπους χαρακτήρες. Τη θέση του Σαϊτάμα παίρνουν ο Κινγκ, η Φούμπουκι, ο Σίριου και φυσικά ο Γκάρου. Ένας ανταγωνιστής τόσο καλογραμμένος που σε κάνει να τον συμπαθήσεις πάρα πολύ εύκολα και αναρωτιέσαι αν οι πράξεις του είναι πραγματικά αντάξιες ενός τέραδος ή αντιθέτως ενός πραγματικού ήρωα. Και φυσικά το καλύτερο έμεινε για το τέλος. Σε αυτή τη σεζόν, δίχως σύγκριση, η καλύτερη σειρά ήταν το Kimetsu no Yaiba. Η ιστορία ενός νέου που, αφού χάσει σχεδόν όλη του την οικογένεια από δαίμονες και μείνει μόνο με την αδερφή του, η οποία μεταμορφώνεται και αυτή σε δαίμονας, αποφασίζει να τους πολεμήσει ώστε να βρει έναν τρόπο να την ξανακάνει άνθρωπο. Ένα πραγματικά καλογραμμένο shonen manga που υποστηρίζεται από ένα στούντιο όπου, ακολουθώντας τα χνάρια του My Hero Academia, αποφασίζει να μεταφέρει το manga σε μόλις 24 επεισόδια. Αποτέλεσμα? Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω δει. Η σειρά καταφέρνει το απίστευτο. Καταφέρνει να πει μια πανέμορφη ιστορία, συνδυάζοντας άψογα σχέδια, μοναδική κίνηση, δυναμικά storyboards, 3D animation και CG τα οποία δεν δείχνουν άσχημα, φωτορεαλισμό που, σε συνδυασμό με τις παχές γραμμές που ζωγραφίζονται σε ορισμένες στιγμές γύρω από τους χαρακτήρες, δίνει την αίσθηση ότι οι επιθέσεις σου έρχονται από διαφορετική διάσταση, και ένα ξεχωριστό soundtrack. Συνήθως τα περισσότερα anime δίνω βάση στο opening όσο αφορά τη μουσική, και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα ψιλοαγνώ. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορώ να το κάνω. Το Kimetsu no Yaiba είναι δίχως σύγκριση ο βασιλιάς της ανοιξιάτικης σεζόν για το 2019. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!